Καλημέρα σας, καλημέρα. Είστε, έχετε καταγωγή, ναι, είναι συγγενής σας. Αδερφός του παππού. Μάλιστα. Δεν είχε παιδιά ο Αντώνης, ήταν μια δύσκολη ζωή όπως περιγράψατε, πολύ αναλυτικά, σε όλα τα χρόνια της νεανικής ζωής και αργότερα. Και είναι νέο, είναι αδερφός του παππού μου. Σας ενέπνευσε και ενταχθήκατε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι φυσιολογικό όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο η δικιά μας οικογένεια, χιλιάδες οικογένειες αγωνιστών, γιατί έχει τέτοιους πολλούς ο τόπος μας, να έχουν αφήσει αποτύπωμα στις νεότερες ηλικίες, περνώντας από τον παππού στον πατέρα και τον πατέρα στο γιο, αξίες, ιδανικά, ιστορίες, που να το πω κι αλλιώς ήταν μια αφετηρία για να δούμε όλη την ιστορία του λαϊκού μας κινήματος, να δούμε όλους τους μεγάλους αγώνες που έδωσε ο λαός μας τον προηγούμενο αιώνα και να σκεφτούμε σήμερα τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε για να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί αυτό ήταν το βασικό πρόταγμα όλων αυτών που περιγράψατε. Η προσπάθεια να ζήσουμε καλύτερα, είτε αυτό ήταν ενάντια στην κατοχή, είτε ήταν ενάντια στη δικτατορία, είτε ήταν ενάντια και σε σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, κυβερνήσεις που χτυπούσαν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Πάντως με πάτε κατευθείαν εκεί που ήθελα να σας ρωτήσω. Προφανώς ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, υλοποιεί το όραμα της αριστεράς, αφού επί της ουσίας διδάσκει ότι πρέπει να ζούμε στα κότερα, δεν είναι? Καμία σχέση βεβαίως δεν έχει, και το κότερο είναι η τελευταία φωτογραφία όλου αυτής της διάψευσης που μπορεί να είχε ένας κόσμος, μια ελπίδα, μια προσμονή ότι διάψευση καμία σχέση δεν έχουν με την αριστερά, ούτε αυτή η πολιτική, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά, ούτε μέσα στα μνημόνια, ούτε στη δίθεν μεταμνημονιακή εποχή, πολύ περισσότερο και ηθικά, αν το πάρουμε και από αυτή την άποψη, με τα κότερα και με άλλες τέτοιες ενέργειες που προσβάλλουν, ξέρετε, και το λαϊκό αίσθημα, από την άποψη τι ξέρει για τους εγώ θα σας έλεγα ότι επιτρέψτε και τι βλέπει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μήπως τελικά αυτή ακριβώς είναι η αριστερά, ή εν πάση περιπτώσει ένα κομμάτι της αριστεράς πολύ διαδεδομένο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος, ανεξαρτήτως αν το κίνημα είναι στα πάνω του ή στα κάτω του, και ζούμε και περιόδους δύσκολες, το εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι οργανωμένος ο κόσμος, παλεύει, διεκδικεί τα δικαιώματά του. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να καπηλευτούν τη γνήσια πραγματική πάλι και ανάγκη του λαού να παλέψει για ανώτερα ιδανικά και αξίες. Δηλαδή γιατί? Για να θεωρούμε πραγματικά προοδευτικό να συγκρούεσαι με τον κάθε αρνητικό συσχετισμό, να θεωρείς προοδευτικό ότι πρέπει να ζω εγώ, τα παιδιά μου, οι νεότερες γενιές με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες της τεχνολογίας, της επιστήμης, να ζω καλύτερα δηλαδή. Αυτό είναι η πρόοδος. Να ζω καλύτερα από ό,τι ζούσαν οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό το κομμάτι πάντα υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να το καπηλευτούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, και είναι μεγάλη πρόκληση για αυτόν τον κόσμο. Και να σας πω ότι βλέπουμε μια κίνηση και μια τάση και μεγαλύτερων και νεότερων ανθρώπων που το έχουν πια συνειδητοποιήσει. Αυτό το ζήσαν στο πετσί τους δηλαδή. Το τι σημαίνει διάψευση αυτής της δίθεν πρώτης, δεύτερης αριστερής κυβέρνησης, όπως θέλει να αυτό προσδιορίζεται, και που ξαναβλέπουν το Κομμουνιστικό Κόμμα σαν το μοναδικό αποκούμπι, το μοναδικό πολιτικό κόμμα που μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτούς τους αγώνες του λαού μας, σε αυτήν την ανάγκη να σηκώσουμε ανάστημα και να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Και είναι ελπιδοφόρο αυτό για τις επερχόμενες εκλογές τουλάχιστον. Μου γεννιέται μια ερώτηση. Τα λέτε όλα αυτά και θεωρώ εύλογο ότι όντως είναι εύλογη διεκδίκηση οι πολίτες να ζουν καλύτερα. Από την άλλη μεριά, κύριε Μπατιέλο, τα κομμουνιστικά κόμματα τον 20ο αιώνα συντήρησαν καθεστώτα στα οποία οι πολίτες δεν έζησαν καλά. Κυρίως αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία μάλιστα κατέρευσαν μέσα στην οικονομική καταστροφή. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Ναι, το ξέρω. Και μαζί. Εκεί είναι και μεγάλη συζήτηση αφενός. Πολύ μεγάλη. Πολύ. Να τη συζητήσουμε. Άμα θέλετε την παρακάμπτουμε, την κάνουμε μια άλλη φορά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να βάλω ένα αστερίσκο μόνο για τον κόσμο που μας ακούει και για προβληματισμό, γιατί ο καθένας έχει και τη βιβλιογραφία του, όπως είχαμε συζητήσει και τότε, και τις πηγές του. Έχει μια αξία να δούμε όμως, γιατί σήμερα στην Ρωσία
που δεν είναι, και η κατάσταση μετά τη Σοβιετική Ένωση ήταν τραγική μέχρι και είναι τραγική ακόμα βασικά για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Ρωσίας, γιατί υπάρχει ένα, πάνω νομίζω από 70% το οποίο μεγαλώνει που αναπολύει αυτά που έχασε. Πώς θα κωδικοποιεί? Αναπολύει βεβαίως τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, που είναι σαν ένα τιμάει το τσάκισμα της ναζιστικής μηχανής του Χίτλερ από τη Σοβιετική Ένωση και τους λαούς όλου της Ευρώπης. Αναπολύει το ότι είχαν όλη δουλειά, αναπολύει ότι είχαν όλη σπίτι, υγεία, ανεπτυγμένη υγεία και τέτοια επιδέματα, παιδεία και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα που και εμείς το κοιτάμε και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε και πιο απλό και στις αιτίες των ανατροπών. Γι' αυτό λέω όμως ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι πολύ μεγάλη και να σας πω κάτι. Έχει και άποψη για το τι ακριβώς έγινε και για τα προβλήματα που υπήρξαν. Να σας πω, θα βρούμε μια ευκαιρία να την κάνουμε πολύ πιο αναλυτικά. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για την Ευρώπη. Νομίζω είναι καθαρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι για την Ήπειρο, φαντάζομαι. Εννοείται. Όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί για την Ευρώπη και για την ανάγκη οι λαοί της Ευρώπης να ζήσουν σε κοινή πορεία. Σε κοινή πορεία να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν. Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ θετικοί και πολύ φιλοευρωπαϊστές σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι όμως που λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση που από την αρχή της ίδρυσής της ήταν για να υπηρετήσει συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, να φτιάξει μια μεγάλη αγορά που θα μπορούν να επενδύουν καλύτερα, να ανταγωνιστεί τους άλλους καπιταλιστές, μεγάλες χώρες, κράτη, οργανισμούς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα πλέον, τη Βραζιλία, τη Ρωσία και μια σειρά τέτοιες μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις, ήταν ενάντια. Και νομίζω ότι το γενικό ισοζύγιο αυτών των χρόνων, αν το υπολογίζουμε, είναι αρνητικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, για τη μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας. Έτσι λέτε. Είναι αρνητικό. Από αυτή την άποψη νομίζουμε και απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει εμπιστοσύνη στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει εμπιστοσύνη γιατί έζησε τα μνημόνια, όπως τα λέμε σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα μνημόνια διαρκείας που παραμένουν με τις εποπτείες, με τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, με όλες αυτές τις καταστάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που φαίνεται να έχει μια μεγάλη δυσπιστία. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε αυτόν τον κόσμο να πούμε ότι η γνήσια αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκφραστεί μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και από καμία άλλη δύναμη που λέει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, όλοι λένε να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν λέει ότι είναι τέλεια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό λέει, να την αλλάξουμε. Η Χρυσή Αυγή λέει για μια μεγάλη Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα. Εμείς λέμε ότι δεν αλλάζει. Αλλάζει βασικά προς το χειρότερο. Άρα λέτε ότι πρέπει να διαλύσει. Εμείς λέμε ότι αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του. Απομόνωση δηλαδή μέσα ζούμε, απ' έξω δεν θα ζούμε. Και κινεί πάλι με όλους τους λαούς για να αλλάξει και το σύστημα που υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και μόνο να φύγεις από το νόμισμα, που είναι ένα εργαλείο διαχείρισης, παράδειγμα, που γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, από το ευρώ να πάει στη δραχμή, αν παραμείνει αυτός ο ίδιος δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των μέτρων υπέρ των λίγων, αφήστε τώρα τα μέτρα των πολλών, αν θέλετε να τα συζητήσουμε και αυτά που ανακοινώθηκαν. Δεν έχουμε χρόνο και δεν μας δίνουν χρόνο, κύριε Αμπατιέλο. Των λίγων σε αυτή την πορεία και στη Βρετανία εκτός είναι, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει αλλάξει ο καπιταλισμός, ότι έχουν σοσιαλισμό ή κάτι άλλο. Από αυτή την άποψη, μιλάμε για ριζικές αλλαγές ανθρώπες που μπορεί μια τέτοια αντεπίθεση σίγουρα με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ να εκφραστεί και σε ελληνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι πάνω από 35 τα κομμουνιστικά κόμματα που παλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Αμπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις θέσεις σας. Καλή επιτυχία.